Ο Παύλος Νικολαίδης είναι νευροπαθής. Περνά πολλές ώρες από το χρόνο του στη μονάδα αιμοκάθαρσης του νοσοκομείου Κομοτηνής. Ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες που δέχεται, περιμένει και εκείνος, όπως όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, τη δημιουργία του νέου νοσοκομείου. Να είναι πιο μεγάλο και να έχει πιο πολλές θέσεις. Βέβαια. Το νέο νοσοκομείο θα ανεγερθεί και θα εξοπλιστεί με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ήταν ένας μέρος μιας συνολικής δωρεάς ύψους 200 εκατομμύριων ευρώ που έγινε προς την υγεία, από τα οποία 55 εκατομμύρια ευρώ δεσμεύτηκαν για την περιοχή της Ροδόπης, όπου μέσα σε αυτό το ποσό περιλαμβάνεται η κατασκευή νέου κτηρίου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, ιατροτεχνολογικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η δωρεά περιλαμβάνει την κατασκευή του κτηριακού συγκροτήματος, τον ιατροτεχνολογικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό και την πλήρη διαμόρφωση του χώρου. Μία έκταση 92 στρεμάτων στην περιοχή του παλαιού αεροδρομίου έχει επιλεγεί για την ανέγερση του νέου νοσοκομείου. Το οικόπεδο αποτελεί δωρεά του Δήμου Κομοτηνής προς το Γενικό Νοσοκομείο. Ο Κοσμάς Φιλιππίδης εργάζεται ως νοσηλευτής 30 χρόνια στο Σισμανόγλιο. Η δημιουργία νέου νοσοκομείου ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των ίδιων των εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας. Είμαστε η περιοχή η οποία έχει μείνει τελευταία χωρίς καινούργιο νοσοκομείο σε όλη την περιφέρεια. Αυτό τονίσαμε στο Υπουργείο και στην ΥΠΕ. Ευτυχώς ο Υπουργός μας άκουσε και προώθησε τη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος στην περιοχή μας. Ένα νοσηλευτικό ίδρυμα 210 κλινών ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ για να λειτουργήσει θα πρέπει να είναι και σωστά στελεχωμένο. Μία υπόσχεση που δόθηκε από την πολιτική ηγεσία για το νοσοκομείο είναι ότι θα το επανδρώσει όσο μπορεί περισσότερο, έτσι ώστε οι δυνατότητες του νοσοκομείου να εφαρμοστούν, δηλαδή να αξιοποιηθούν. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να λειτουργήσει το νέο νοσοκομείο, το Σισμανόγλιο δέχεται τις φροντίδες της διοίκησης. Ήδη έχουν εξασφαλιστεί 750.000 ευρώ μέσω του Ίντερεκ Ελλάδα-Βουλγαρία για ριζική ανακαίνιση των τριών χειρουργικών αιθουσών.